Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Θέλω να πω καταρχήν ότι αισθάνομαι στη σημερινή εκδήλωση και θέλω να το πω ότι δεν εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου. Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο πάρα πολλοί από εσάς θα το έχετε διαβάσει, το οποίο το υπογράφουν μέχρι τώρα περίπου 260 συνδικαλιστές από διάφορους χώρους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με τον τίτλο «Διαγραφή του χρέους οριστική, αυτή είναι η απάντηση εργατική», όπου βάζουμε τέσσερα ζητήματα τα οποία τα θεωρούμε τελείως απαραίτητα για να υπάρχει άμεσα, έστω και στοιχειώδης, ανακούφιση των φτωχότερων στρωμάτων και έστω και στοιχειώδης αποκατάσταση των εργατικών δικαιωμάτων τα οποία καταπατήθηκαν και καταλυστεύτηκαν χυδαία τα προηγούμενα χρόνια. Και θεωρούμε ότι αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι άμεσα εφαρμόσιμες, ενιαία και ταυτόχρονα. Αυτές είναι η μονομερής και πλήρης διαγραφή του χρέους με παύση των πληρωμών και φυσικά παύση οποιασδήποτε πληρωμής δόσεων κλπ. Η ρήξη και σύγκρουση με τους μηχανισμούς της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εθνικοποίηση των τραπεζών και η άμεση κατάργηση όλου του μνημονιακού νομοθετικού πλαισίου δανειακών συμβάσεων, εφαρμοστικών νόμων, ρυθμίσεων κλπ. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ ότι αυτά οι περισσότεροι από μας και στους χώρους εργασίας που βρισκόμαστε αλλά και ευρύτερα τα λέγαμε εδώ και πάνω από 5 χρόνια, από το 2010 ήδη δηλαδή, όταν τότε οι δυνάμεις της συστημικής αριστεράς αμφότερες περί άλλα τύρβαζαν και θεωρούσαν ότι είναι ασήμαντο ζήτημα να μιλήσουμε για το χρέος. Το θέμα είναι γενικώς και ιδεολογικά ο καπιταλισμός κλπ. Εμείς θεωρούμε, και αυτό θέλουμε από μια άλλη πλευρά να υπογραμμίσουμε με αυτό το κείμενο, ότι ο γενικός αντικαπιταλιστικός ιδεολογισμός και η παραπομπή στη δευτέρα παρουσία των κρίσιμων πολιτικών συγκρούσεων όχι μόνο δεν είναι κάτι προωθητικό, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι κάτι καταστροφικό και θεωρούμε ότι τώρα η συγκυρία είναι όχι ανώριμη αλλά υπερώριμη για να τεθούν τα θέματα αυτών των κρίσιμων πολιτικών συγκρούσεων και να γίνουν διεκδικήσιμα από ευρύτερες λαϊκές μάζες. Για οικονομία του χρόνου, μετά από αυτό το θέμα, θέλω να πω μόνο ορισμένα πράγματα για το θέμα της υγείας και να προσπαθήσω να αποδείξω ότι όλες οι προϋποθέσεις που ανέφερα προηγουμένως είναι τελείως απαραίτητες για το πιο στοιχειώδες πράγμα που υπάρχει κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή στη χώρα, το οποίο είναι να σταματήσει αυτή η θανατηφόρα υγειονομική γενοκτονία την οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και η οποία κάθε χρόνο που περνάει στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές που δυνητικά θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι υπάρχουν τεράστιες εξάρσεις νοσημάτων τα οποία τα έχει φέρει η φτωχοποίηση του πληθυσμού. Δεν θα δείτε την υγειονομική καταστροφή όπως φανταζόντουσαν μερικοί στο να περνάει το κάρο του Δήμου και να μαζεύει τους πεθαμένους από τους δρόμους, αλλά θα τη δείτε, και θα γίνω λίγο μακάβριος, στις ηλικίες που γράφουν τα μάρμαρα στα νεκροταφεία. Πηγαίνετε εκεί να τη δείτε και όταν βγουν και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σε μερικά χρόνια θα μιλάμε για πραγματική τραγωδία, για μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης, του μέσου όρου ζωής δηλαδή, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, κατά 4 με 5 χρόνια για τους άντρες και κατά 3 με 2 χρόνια για τις γυναίκες, το οποίο όταν γίνεται μέσα σε λίγα χρόνια είναι πραγματική κοινωνική καταστροφή. Γίνεται μόνο σε συνθήκες πολέμου.
Και αυτό το είδαμε, δεν είναι καινούριο, το είδαμε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90, το έχουμε δει στη Γουατεμάλα, το έχουμε δει στην Αργεντινή, το έχουμε δει σε πολλές χώρες που πέρασαν μεγάλες τέτοιες παρόμοιες περιπέτειες. Η αύξηση αυτή των νοσογόνων παραγόντων, που είναι ο πρώτος λόγος που τη φέρνει φτωχοποίηση, συλλοδεύεται από την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας που επέβαλαν οι μνημονιακές πολιτικές της Τρόικας, του Μαύρου Μετόπου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των εθελόδουλων κυβερνήσεων που υπηρέτησαν την πολιτική αυτή. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα γι' αυτό, γιατί τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι γίνεται σήμερα, προσέξτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με θέματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως συμφωνούν ότι για ένα σύγχρονο δημόσιο σύστημα υγείας χρειάζεσαι χρηματοδότηση στις ανεπτυγμένες χώρες. Υπενθυμίζω εδώ και θα συμφωνήσουν και οι οικονομολόγοι, πιστεύω, ότι με τους διεθνούς οικονομικούς δείχτες η Ελλάδα παραμένει να είναι μια ανεπτυγμένη χώρα. Στην πρώτη κατάταξη με το κατακεφαλήν εισόδημα εξακολουθεί να βρίσκεται. Στις χώρες αυτές λοιπόν, για ένα ικανοποιητικό δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να δαπανάτε μίνιμουμ το 7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. 7 με 13% λένε ότι πρέπει να είναι το νούμερο. Με τα στοιχεία του 2013 που το ΑΕΠ ήταν 184 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο έκλεισε το 2014, το 7% είναι 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν θέλουμε σύγχρονο σύστημα υγείας, έτσι. Αν θέλουμε ένα δίκτυο πρώτων βοηθειών υποσαχάριας Αφρικής, αλλάζει η συζήτηση. Μιλάμε για σύγχρονο σύστημα υγείας. Ποιος θα δώσει αυτά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ? Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, και γράφεται αυτό στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, είχε συμφωνήσει με αυτό που αρχίζαμε να λέμε από το 2012 και μετά, ότι από τη στιγμή που ο ΕΟΠΗ είναι χρεοκοπημένος από γεννησιμιού του και από τη στιγμή που ο κόσμος φυσικά δεν έχει σάλιο, η μοναδική διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης του συστήματος υγείας είναι ο κρατικός προϋπολογισμός μέσω της γενικής φορολογίας. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Και αυτό με έναν τρόπο αποτυπώθηκε και στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια λένε τουλάχιστον για την νοσοκομιακή περίθαλψη. Δηλαδή να αφήσουμε τα ψίχουλα που έχει ο ΕΟΠΗ για την πρωτοβάθμια και για τα φάρμακα, αλλά τα νοσοκομεία αναγκαστικά και επαόριστον για μερικά χρόνια τουλάχιστον πρέπει να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί δεν υπάρχει άλλη πηγή. Είναι προφανές ότι εάν δεν γίνει απαλλαγή από τα δεσμά του ληστρικού χρέους και αν δεν γίνει ριζική έτσι, ρήξη με το ασφιχτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το πράγμα πολύ απλά δεν γίνεται. Ας μου πει ένας τον τρόπο που συμβιβάζονται αυτά τα δύο πράγματα και θα του βγάλω το καπέλο. Αν δεν γίνεται. Σας λέω για ένα λεπτό το εξής, για να το αποδείξω. Στην επιστολή Βαρουφάκη που έγινε δεκτή από το Eurogroup και η οποία αποτελεί τη νέα συμφωνία της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν, εκτός από τα υπόλοιπα, οι εξής παράγραφοι που αφορούν την περίθαλψη και την ανθρωπιστική κρίση, τη λεγόμενη, ένας όρος με τον οποίο διαφωνώ, αλλά δεν είναι της στιγμής. Η κυβέρνηση να επιδιώξει προσπάθειες προκειμένου να άρει τις ανάλογους και αδικαιολόγητους περιορισμούς στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για να αντιμετωπιστούν κατεστημένα συμφέροντα. Αυτή η παράγραφος δεν είναι καθόλου αθώα, όπως μπορεί να δει, να νομίσει κανείς από πρώτη ανάγνωση, ούτε άσχετη με την υγεία. Εκτός των υπολείπων εδώ μιλάει για τα φαρμακεία, είδατε τι έγινε με το... Με την κατάργηση πληθυσμιακών κριτηρίων και όλο αυτό το μαλευράσε που έχει γίνει, και με το γεγονός ότι έχει μείνει ανεφάρμοστη αλλά πιέζουν να εφαρμοστεί η νομοθεσία που λέει ότι όλα τα ατομικά ιατρεία στις γειτονιές θα πρέπει να περάσουν υπό την εποπτεία καπιταλιστών επιχειρηματιών, άσχετα αν είναι γιατροί ή μη γιατροί, δηλαδή στα χέρια της κάθε βιοιατρικής,
της κάθε Euromedica, η οποία θα συνεχίσει να απομιζά τους ασφαλιστικούς, κρατικούς και κοινοτικούς πόρους για να κονομάει. Αυτό είναι το νόημα αυτής της παραγράφου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχοντας μία εξοικείωση με τη μνημονιακή γλώσσα και διγλωσία. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη παράγραφος. Να αντιμετωπίσει ανάγκες που προκύπτουν από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης φτώχειας, παρένθεση, επιλέξει τη μετάφραση την επίσημη του κειμένου σας διαβάζω, έτσι. Ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και την παροχή ρευματός, κλείνει παρένθεση, μέσω ιδιαίτερα στοχευμένων μη χρηματικών μέσων, ξανανοίγει παρένθεση, π.χ. κουπόνια τροφίμων. Εδώ προσέξτε τι επιχειρείτε, για άλλη μια φορά. Πρώτον, το θέμα της περίθαλψης το βάζουμε μέσα στο γενικό πλαίσιο ακραία φτωχοποίηση, ανθρωπιστική κρίση, δηλαδή η υποχρέωση του κράτους να παρέχει δημόσια δωρεάν υγεία και στους ασφαλισμένους που έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, όχι μόνο στους ανασφάλιστους, ξαναμπαίνει στη σφαίρα της φιλανθρωπίας και στην αντιμετώπιση με φιλανθρωπικό τρόπο της ακραίας φτώχειας. Και πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Όχι με την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας για να καλύπτει τις ανάγκες όλου του πληθυσμού και των πιο φτωχών, γιατί και εδώ έχω μια ένσταση, την ακραία φτώχεια, δηλαδή συγγνώμη, ο συνταξιούχος ή ο μισθωτός των 500 ευρώ που για να πάρει τα φάρμακά του πληρώνει 80% συμμετοχή ο ασφαλισμένος, τι φτωχός είναι, ακραίος, μέσος, μικρομεσαίος, κλείνω την παρένθεση αυτή. Όχι λοιπόν μέσω της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά πώς, με vouchers, γιατί αυτό λέει. Θα δίνονται vouchers μέσω των ΕΣΠΑ, τα οποία θα χρησιμοποιεί ο ακραία φτωχός, που δεν ξέρω ποιος θα είναι όπως είπα πριν, για να αγοράζει υπηρεσίες υγείας. Είτε από τον ιδιωτικό τομέα, το πιθανότερο, είτε από τον επιχειρηματικοποιημένο δημόσιο τομέα. Αυτό δεν είναι κάτι καινοφανές, είχε ξαναγίνει και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ακριβώς το ίδιο, το 2013. Voucher. Πήγαινε πάλι στους κρατικοδίαιτους χρυσοδάχτυλους, τζάμπα μπάγκες, επιχειρηματίες των ιδιωτικών διαγνωστικών αλυσίδων και ακούμπατα. Εκεί πήγαν τα λεφτά των ΕΣΠΑ. Έτσι. Τελευταία παράγραφος, προτελευταία. Να το πράξει με τρόπο που θα είναι βοηθητικός για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη μάχη κατά διαφθοράς γραφειοκρατίας. Ανοίγει παρένθεση. Π.χ. με έκδοση μιας έξυπνης κάρτας πολίτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάρτα ID στο σύστημα υγείας, κόμμα, αλλά και για την πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών σύτησης κτλ. Κλείνει παρένθεση, τελεία. Προσέξτε να δείτε τώρα πού οδηγεί η πρώτη υποχώρηση αποδοχής της λογικής του χρέους, έτσι, και των στενών ασφιχτικών πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αποδοχή της πιο χυδαίας νεοφιλελεύθερης λογικής, η οποία τι λαθροχειρία κάνει. Παίρνει το σωστό αίτημα όλων των υγειονομικών φορέων εδώ και χρόνια, που είναι να υπάρχει μία ηλεκτρονική ταυτότητα υγείας για τα υγειονομικά στοιχεία του ασθενούς, για το ιατρικό του ιστορικό, για να είναι ανα πάσα στιγμή προσβάσιμο από τους θεράποτες γιατρούς, ας πούμε, με τήρηση του ιατρικού απορρίτου, με δικλείδες ασφαλείας κλπ, που θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί το ΆΜΚΑ για αυτόν τον σκοπό, και το συγχαίει εξύπνος και κουτοπονήρος με έναν φορολογικό αριθμό γενικής οικονομίας, την ταυτότητα υγείας. Το λέω σαν ακραίο παράδειγμα σε τι υποχωρήσεις λοιπόν μπορεί να οδηγηθείς από τη μια στιγμή στην άλλη και να πάει περίπατο και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο, αν μπει, ας πούμε, στη λογική της αποδοχής μόνο και μόνο του χρέους και των υποχρεώσεων της χώρας εισαγωγικά. Και η τελική παράγραφος που είναι και το τελικό χτύπημα. Να εξασφαλίσει ότι η μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Όπως την ανθρωπιστική κρίση έχει βάλει ήδη και ολόκληρη την περίθαλψη. Ξαναρωτάω εγώ, πού θα βρεθούν, κύριε Βαρουφάκη, τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ? Πού? Η απάντηση είναι σαφέστατη. Πουθενά. Το σύστημα υγείας θα εξακολουθήσει να βολοδέρνει,
θα φτάσουμε όλο και περισσότερο σε αυτό που λέγεται ήδη δειλά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ακόμα και τα αποθεματικά των νοσοκομείων να πάρουμε για να πληρώσουμε το βούνο του το Μάρτιο. Έτσι. Θα εξακολουθήσει η γνωστή φιλολογία για τα πυράρχας κλπ. Κλπ. Που την είχαμε ακούσει από Γεωργιάδη, από Λοβέρδο, από Λικουρέτζο, η οποία είναι προπέτασμα καπνού για να βλέπουμε τα πυράρχας και να μην βλέπουμε τους μεγάλους καρχαρίες που κολυμπάνε στα ρηχά, και θα γίνει μία από τα ίδια και χειρότερα, και εδώ θα είμαι και εδώ θα είστε. Άρα, εν κατακλείδη και τελειώνω, γιατί νομίζω ότι έχω ξεπεράσει τον χρόνο, η μοναδική λύση για να σταματήσει η υγειονομική γενοκτονία σε βάρος του πληθυσμού της χώρας, για να μην πεθαίνει ο κόσμος τζάμπα, είτε από καρδιακιακά νοσήματα στις μέσες ηλικίες που θα μπορούσαν να έχουν προληθεί οι τέτοιοι ανέτοιοι θάνατοι αν υπήρχε πρωτοβάθμια περίθαλψη, είτε να πεθαίνει στα νοσοκομεία εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια αρκετά για να μπορεί να βρει ο κόσμος σωστή περίθαλψη, είτε να πεθαίνει ανέτεια από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, για τις οποίες η αιτία είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτή είναι η βασική αιτία. Για αυτά τα στοιχειώδη, εάν δεν απαλλαγεί η χώρα από τη θηλιά του χρέους και από το ασφιχτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό. Η διαγραφή του χρέους και η απαλλαγή από το ασφιχτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ιδεολογισμός, δεν είναι εργαλείο πολιτικής ζήμωσης, είναι άμεση επιτακτική σημερινή αναγκαιότητα για την πάλη μας ενάντια στο θάνατο και την αρρώστια.